Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Και σε προβληματίζει ότι ο Ντόναλντ δέχεται πιέσεις από όλες τις πάντες. Βλέπουμε τα προσεχώς του sequel Τραμπ εναντίον Μπάιντεν. Δηλαδή το δεύτερο, η δεύτερη εκδοχή, ας πούμε, όπως λέμε στα έργα, το δεύτερο, το νούμερο 2 του έργου που είδαμε το 2016. Λοιπόν, να πάμε τώρα να πούμε τι ακριβώς συνέβη. Το ανώτερο δικαστήριο του Κολοράντο αποφάνθηκε ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να κατέβει ως υποψήφιος πρόεδρος για τις εκλογές τις προκριματικές στην πολιτεία, δηλαδή για τις προκριματικές που αποφασίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι το ποιος θα είναι υποψήφιος. Για το χρήσμα. Είναι στις 5 Μαρτίου. Για το χρήσμα. Ποιος θα πάρει το χρήσμα. Ναι, ναι. Τώρα, αυτή η απόφαση ελήφθη με πλειοψηφία 4-3. Οριακή. Και οριακή. Για πρώτη φορά γίνεται επίκληση, ενώ λέγεται το τμήμα 3 της 14ης τροποποίησης. Σε αυτό το τμήμα 3 της 14ης τροποποίησης του Αμερικανικού Συντάγματος, στην ουσία υπάρχει αναφορά ποιος δεν μπορεί να κατέβει για δημόσια αξιώματα, πρόεδρος, αντιπρόεδρος, εκλογή στο Κογκρέσο, στρατιωτική διοίκηση κτλ. Δεν μπορεί όποιος υποτίθεται έχει αναμειχθεί σε υπόθεση εξέγερσης ή αντερσίας. Τώρα, κατά το δικαστήριο του Κολοράντο, ο Τραμπ είναι υπεύθυνος για την ανταρσία στην ουσία που έχει κατηγορηθεί της 6 Ιανουαρίου του 2021. Άρα παραβιάζει στην ουσία το Σύνταγμα, δεν μπορεί να κατέβει υποψήφιος πρόεδρος. Τώρα, δεν αποκλείεται, καταρχήν έχει να κάνει έφεση ο Τραμπ, άρα μένει να δούμε φυσικά τι θα αποφασιστεί. Στο ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι η έφεση, γιατί ναι, εδώ μιλάμε για το ανώτατο δικαστήριο μιας πολιτείας. Υπάρχει όμως και ανώτατος βαθμός δικαιοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά καταρχήν δεν σημαίνει ότι ακόμα και αν το δικαστήριο δηλαδή τελεσιδικήσει ότι δεν μπορεί να κατέβει σε άλλες πολιτείες. Ωστόσο καταλαβαίνει κανείς ήδη το κλίμα που δημιουργείται, με δεδομένο κιόλας ότι ο Τραμπ έχει στην καμπούρα του, ας με επιτραπεί η έκφραση, τουλάχιστον 4 υποθέσεις. Και σε άλλες πολιτείες. Σε άλλες πολιτείες. Δεν έχουν σχέση με το Κολοράντο αυτές. Τζόρτζια. Όχι, δεν έχουν. Είναι αδικήματα. Στην ουσία είναι ποινικά αδικήματα. Ναι. Έτσι, από χρηματοδότηση μιας πορνοστάρ με την οποία έχει μέχρι το πιο σοβαρό θέμα, το ότι πήρε τα απόρριτα έγγραφα στην έπαυλή του όταν έφυγε από το Λευκό Οίκο. Μα και μείωνε, αν δεν κάνω λάθος, μια άλλη κατηγορία, ότι μείωνε τα κέρδη των επιχειρήσεών του, έτσι ώστε να φαίνεται ότι πρέπει να πληρώσει λιγότερους φόρους, έτσι. Ναι, και είναι και πολλά τα δικήματα. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι ήδη έχουν ξεκινήσει στην ουσία οι διαδικασίες στα δικαστήρια αυτά και δεν αποκλείεται να βλέπουμε μαζί με τις προεκλογικές καμπάνιες, εφόσον φυσικά και πριν ακόμα εκλεγεί, δηλαδή αν υποθέσουμε ότι δεν εκλεγεί, απίθανο, αλλά ας πούμε για την δημοσιογραφική, για να είμαστε εντάξει δημοσιογραφικά, θα τον βλέπουμε τον Τραμπ να τρέχει προεκλογικά και από τη μια στα δικαστήρια και από την άλλη σε προεκλογικές ομιλίες. Τώρα, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτή η απόφαση του δικαστηρίου τίθεται σε ισχύ 4 Ιανουαρίου και δεν είναι τυχαία ημερομηνία, γιατί είναι η παραμονή της προθεσμίας για να αρχίσει η πολιτεία να εκτυπώνει τα ψηφοδέλτια για τις εκλογές της 5ης Μαρτίου για το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων. Υποθέτω ότι μέχρι τότε θα έχει προφανώς ίσως εκδικαστεί και η έφεση. Τώρα, φυσικά ήδη ανεβάζει και το πολιτικό κλίμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι εκπρόσωπος του Τραμπ, εκτός φυσικά ότι είπε στο δικαστήριο, τη χαρακτήρισε εντελώς εσφαλμένη, επικρίνει τους δικαστές οι οποίοι, όπως λέει, διορίστηκαν όλοι από δημοκρατικούς κυβερνήτες, δηλαδή στην ουσία δεν το αποδείξαν. Καλά, εδώ που τα λέμε, για να είμαστε απολύτως δίκαιοι, το Κολοράντο θεωρείται δημοκρατικό προπύργιο. Έτσι. Ναι, εντάξει, αλλά ναι, υποτίθεται ότι η δικαστική και εκεί πατάει, και στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ανεξάρτητη. Καλά, ανεξάρτητη προφανώς είναι, δεν το συζητάμε, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά εκεί πατάει αυτή τη στιγμή το ρεπουμπλικανικό, το σύστημα Τραμπ, να το πω έτσι απλά, γιατί δεν είναι όλοι οι ρεπουμπλικάνοι Τραμπ, πατάει ότι το ανώτατο δικαστήριο σε μια πολιτεία που είναι προπύργιο των δημοκρατικών και βάλουν ουσιαστικά αυτόν που είναι, υποτίθεται, ο δυνατός πόλος των Ρεπουμπλικάνων, γιατί δεν βάλουν παραδείγματι σε έναν πολιτικό ο οποίος διεκδικεί το χρήσμα αλλά παίρνει μόλις το 0,01% των προτιμήσεων των Ρεπουμπλικάνων, βάλουν κατά του φαβορή.
Ναι, και ο ίδιος ο εκπρόσωπος του Τραμπ αυτό στην ουσία λέει ότι στην ουσία βλέποντας τις δημοσκοπήσεις το μεγάλο προβάδισμα, νομίζω σε μια τελευταία δημοσκόπηση, αν θυμάμαι καλά, του Reuters, υπάρχει προβάδισμα του Τραμπ 2 μονάδων, νομίζω 38-36% έναντι του Biden ή το αντίθετο, αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει. Αυτό είναι για τον πρόεδρο. Εδώ, για πρόεδρο εδώ υπάρχει όμως και άλλο θέμα. Κόμμα, ναι. Είναι τόσο μεγάλη διαφορά που έχει από τους υποψηφίους του δημοσκοπικά ο Τραμπ των άλλων που υποτίθεται ότι που θέλουν το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων για την Προεδρία, που ακόμα και αν δεν κατέβει στις εκλογές του Κολοράντο και πάλι δεν θα χάσει επί της ουσίας ο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι τεράστια η απόσταση. Προηγείται 50% διαφορά έχει. Επομένως δεν είναι τα κουκιά που μετρούνται και είναι κάπως δύσκολα. Το πολιτικό μήνυμα που δίδεται είναι το πολύ ουσιαστικό στην προκειμένη περίπτωση. Στην ουσία, ο Τραμπ κατηγορεί το Δημοκρατικό Κόμμα, κάνει ό,τι μπορεί για να τον αποκλείσει από τις εκλογές. Ναι. Επειδή τον φοβάται. Η αλήθεια είναι ότι όντως τον φοβάται το Δημοκρατικό Κόμμα, όχι μόνο γιατί μπορεί να νικήσει τον Biden, αλλά γιατί δεν είναι ο συνηθισμένος συντηρητικός υποψήφιος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Είναι, ξέρουμε, ήταν μια τετραετία ταραχώδης, με αποκορύφωμα βέβαια εκείνη την περιβόητη εισβολή στο Καπιτόλιο, ναι, που απειλήθηκε ευθέως πλέον η Αμερικανική Δημοκρατία. Έχει επίσης ένα ενδιαφέρον να πούμε ότι ο δικαστής. Καταρχήν να πούμε ότι και σε κάποιες άλλες πολιτείες έχει γίνει προσπάθεια να μην κατέβει ο Τραμπ, αλλά δεν πέρασε, και η απόφαση αυτή ακυρώνει απόφαση προηγούμενη δικαστή, ο οποίος είπε ότι 14η τροπολογία, αυτό το τμήμα 6, δεν λέει ρητά, δεν είναι σαφές αν για το αξίωμα του Προέδρου εμπίπτει σε αυτή τη διάταξη. Και μάλιστα, για να είμαι ειλικρινής, διαβάζοντας αυτό το τμήμα του άρθρου, λέει για τους εκλέκτορες που ψηφίζουν πρόεδρους ή αντιπρόεδρους. Άρα, εκεί είναι και μια νομική ερμηνεία. Φυσικά, εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι να προφανθούμε για κάτι τέτοιο. Προφανώς. Ναι, αλλά έχει σημασία μάλιστα ότι ο συγκεκριμένος μεν δικαστής, ο οποίος δεν απέκλεισε τον Τραμπ από τις εκλογές με αυτό το επιχείρημα, ήταν και ένας δικαστής ο οποίος από την άλλη έχει επιρρύψει στον Τραμπ την ευθύνη ότι όντως είναι υπεύθυνος για την ανταρσία της 6ης Ιανουαρίου του 2021. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ένας δικαστής ο οποίος δεν διάκειτο φιλικά, αν μπορώ να το πω έτσι, προς την πολιτικά προς τον Τραμπ. Μάλιστα. Δεν δίστασε με αυτό το επιχείρημα. Λοιπόν, κλείνοντας, εγώ θα κρατήσω αυτό που είπε. Θα δούμε πραγματικά τραγελαφικές καταστάσεις. Κλείνεις όπως ξεκίνησες. 2024, θα δούμε, βλέπουμε τα προσεχώς. Μωυσή, βλέπουμε τα προσεχώς, έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι και ο γιος του Biden, ο οποίος βέβαια. Καλά, αυτό είναι άλλο θέμα, ναι. Ναι, αλλά και αυτό θα γίνει φυσικά πολιτική εκμετάλλευση από τον Τραμπ, αλλά και από τους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι στη τελική ανάλυση θα συσπηρωθούν γύρω από τον υποψήφιό τους. Λοιπόν. Και κυρίως έχει και μεγάλη ομάδα, συνιστόσα μεγάλη, αν μπορώ να πω έτσι, ο Τραμπ. Εσύ το πας μακριά τώρα, εντάξει. Λοιπόν, μέχρι εδώ, μην το πάμε παραπάνω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.